ωραία. Πώς έτσι είναι από ψηλά. Πανέμορφη. Κούκλα, σου λέει. Κούκλα. Γιώργο. Είναι κούκλα. Έχει πετάξει με ελικόπτερο. Από στην Αθήνα. Γενικώ. Όχι, με ελικόπτερο όχι και νομίζω θα έχει και πολύ φασαρία. Δεν ξέρω. Μην πάει. Προτιμώ το jet. Αλέξανδρε Λιζάρδο. Εγώ θα συμπεράσω χωρίς να πετάξω. Ναι, αλλά θα μας ταξιδέψεις. Εγώ προσωπικά όχι, αλλά θα κάνουμε την καλύτερη σύνδεση για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε κάπου που με εμένα προσωπικά μου έχει λείψει. Πού θα μας πας δηλαδή μέχρι να συνδεθούμε? Θα πάμε στο Λος Άντζελες για να δούμε το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου. Ένα πραγματικά ζεστό μέρος για να απολαύσει κάποιος τον κινηματογράφο του. Τα τελευταία 16 χρόνια, μάλλον τα τελευταία 15 χρόνια ήταν με φυσική παρουσία. Φέτος θα γίνει λίγο διαφορετικό. Όμως έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει σημαντικούς καλεσμένους όπως τον κύριο Γιαννόπουλο από τότε από τη Fox, τώρα από την Paramount. Την Ία Βαρντάλος. Συζητήσεις και συναντήσεις διαδικτυακές. Όλα αυτά λοιπόν θα μας τα πούνε σίγουρα λίγο καλύτερα από ό,τι τα παρουσιάζω εγώ τώρα, μόλις γίνει αμέσως η σύνδεση. Για να συνδεθούμε με τον κύριο Κατοπόδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλή καλά. Καλή μέρα για μας εδώ. Ναι, βέβαια. Και βέβαια. Και χαιρόμαστε πολύ που σας καλημερίζουμε στο όμορφο Λος Άντζελες. Χαίρομαι και εγώ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Και πείτε μου λοιπόν, τι να περιμένουμε φέτος το 14ο ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου? Εγώ του προσέθεσα λίγα χρόνια, έτσι. Φέτος, όπως πολλά άλλα φεστιβάλ στον κόσμο, και εμείς έχουμε γίνει virtual, εικονικοί. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ταινιών, πάνω από 54 ταινίες, και από τις οποίες μπορεί να τις δει ο καθένας στο διαδίκτυο. Έχουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα που μπορείς να μπεις και να δεις οποιαδήποτε τις 54 ταινίες, αλλά χώρια από τις ταινίες, που ίσως είναι από τις μεγαλύτερες συλλογές που ξέρω ελληνικών ταινιών αυτή τη στιγμή που μπορεί να δει κάποιος, έχουμε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα masterclasses και Q&A sessions. Masterclasses έχουμε αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται τον Τζιμ Γιαννόπουλο, όπως πολύ σωστά είπε ο Αλέξανδρος, ο οποίος θα μας κάνει ένα masterclass πάνω σε production. Τη Μία Βαρδάλος που μας έρχεται την Τετάρτη που μας έρχεται, που θα κάνουμε 15 του μήνα, που θα κάνει ένα masterclass πάνω σε γράψιμο, σε writing. Τον Greg Aitanis, ο οποίος θα είναι αύριο. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο website μας laGFF.org. Πριν δύο μέρες είχαμε όλο το cast and crew από την Ευτυχία. Το όνομά μου είναι Ευτυχία, με τον Άγγελο το Φραντζή, την Κάτια Γκουλιώνη, την Καριοφιλιά Καραμπέτη, το Φίβο το Δολυβοριά, όλους τους συντελεστές, 8-9 άτομα τους συντελεστές, το Δακαρίδη, την Μπέι, την συγγραφέα, και τη συζήτηση την καθοδηγούσε ο Θοδωρής ο Κουτσογιαννόπουλος. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη σύζευξη μεταξύ του industry εδώ στο Λος Άντζελες, της βιομηχανίας, του κινηματογράφου και του ελληνικού κινηματογράφου στο βαθμό που γίνεται εφικτό αυτό. Η πρόσβαση είναι εύκολη, είναι ελεύθερη? Δηλαδή μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα master classes διαδικτυακά και εμείς? Και βέβαια, είναι ελεύθερη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι πάτε στο laGFF.org και κάνετε ένα απλό registration και σας έρχεται ο σύνδεσμος για να μπείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι 9 το βράδυ για την Ελλάδα. Τέλεια. Και 11 το πρωί εδώ για μας. Και έχετε και μια νέα προσθήκη από τη ΙΔΑ, κάποιες ταινίες animation, σωστά? Ναι. Αρχίσαμε συνεργασία με το Άνιμα Σύρος πριν από 2 χρόνια και φέτος έχουμε 4 ταινίες animation, κινουμένων σχεδίων, βραβευμένες πολλές από αυτές, όπως το Heat Wave, και πιστεύουμε πολύ στο animation. Δεν είναι τεράστια βιομηχανία στην Ελλάδα, αλλά αυτή που είναι στο animation στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή. Και υπάρχουν και οργανώσεις όπως το Anima Siros, το ASIFA Hellas, οι οποίοι κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά και συνεργαζόμαστε μαζί τους και σε αυτόν τον τομέα.
Τα σχόλιά σας από τους ξένους που παρακολουθούν τις ελληνικές ταινίες, είστε σε μια πόλη που ο κινηματογράφος είναι η καρδιά της. Ποια είναι, πώς τους φαίνεται, ναι. Εύκολο, δύσκολο, η θεματολογία μας? Υπάρχει ακόμη το ενδιαφέρον για το Greek Weird Wave, το οποίο ήταν με το Λάνθιμο 2008-2009, βρήκε συνεχιστές. Υπήρχαν και άλλες σκηνοθέτες που ακολούθησαν μια, να το πούμε, σχολή, όχι, αλλά κοντά, ύφος. Και ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπουμε όμως ότι οι καινούργοι Έλληνες σκηνοθέτες ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο, ασχολούνται με την πραγματικότητα, ασχολούνται με τις καθημερινές σχέσεις, ασχολούνται με τον άνθρωπο. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά πολύ πιο ενδιαφέρον. Και βλέπουμε μεγάλη επιτυχία στους μικρομικάδες. Είχαμε πριν 2 μέρες το πρώτο μας Q&A session. Είχαμε την Κωνσταντίνα την Κοντζαμάνη, τον Ευθύμη Κόζεμου Τσανίδη, τον Νεοφώτιστο. Είχαμε 5-6 μικρομικάδες μαζί με το διευθυντή του Φεστιβάλ της Δράμας, τον Γιάννη τον Σακαρίδη, οι οποίοι κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο πάνελ, που συζητάνε τον καινούργιο ελληνικό κινηματογράφο που έρχεται. Και αυτό μπορείτε να το βρείτε στο website, στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ του δικού μας. Μ' αρέσει πολύ που κλείσαμε έτσι αισιόδοξα σε σχέση με το τι επέρχεται και τι καινούργιο μπορούμε να ετοιμάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα μπω να δω και κυρίως τα masterclasses, με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Και μην τα χάσετε, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα είναι μια ώρα ολόκληρη και θα είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα βρει κανείς εύκολα. Κύριε Κατοπόδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή τύχη στο καινούριο φλερτ και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Με τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, που είναι και του Animation και του Animasiros και του LA. Και μπράβο. Όλα αυτά. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα να δούμε στο λεπτό τον Γιώργο Λέντζα, ο οποίος μας μίλησε για τη λέξη αυτοθέλητα.